Πάμε ξανά στο Βαλερίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, κυρίες και κύριοι, γιατί η Παντελή σήμερα ανακοινώθηκε ο υψηλότερος πληθωρισμός στη Γερμανία των τελευταίων 40 ετών και έκτακτα μέτρα ενίσχυση των πολιτών. Ναι, Νίκο, ο πληθωρισμός είναι κάτι που τρομοκρατεί τους Γερμανούς. Έχει φτάσει στο 8%, τα υψηλότερα ποσοστά των τελευταίων 40 ετών. Η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό και βέβαια έναν δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Για το λόγο αυτό, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Λίντνερ, εξήγηλε ένα πρόγραμμα με το οποίο προβλέπει μεγάλες φοροαπαλλαγές, φοροελαμφρύνσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα κάτω από 68.000 μεικτά το χρόνο. Πρόκειται δηλαδή για σχεδόν 50 εκατομμύρια πολίτες της Γερμανίας που θα δουν κατά μέσο όρο 190 ευρώ περισσότερα στο πορτοφόλι τους κάθε μήνα. Πρόκειται για μεγάλες φοροαπαλλαγές και επίσης θα αυξηθούν και επιδόματα όπως το επίδομα τέκνων. Νίκο, η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη στη Γερμανία για το τι θα ακολουθήσει αυτό το χειμώνα, πού θα φτάσουν οι τιμές. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου στη Γερμανία αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες κατά 184%.